Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 71ο επεισόδιο του podcast. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για μία έννοια την οποία συνήθως ακούμε στα αγγλικά. Τον detachment. Η πιο ακριβής μετάφραση που έχω βρει στα ελληνικά είναι συναισθηματική αποσύνδεση. Παρόλο που μπορείτε να το βρείτε και ως συναισθηματική αποστασιοποίηση, θεωρώ ότι ο όρος συναισθηματική αποσύνδεση αποδίδει καλύτερα το νόημα της λέξης στα αγγλικά detachment. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα μηχανισμό άμυνας, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίτηδες επί σκοπού ως ένας υγιής μηχανισμός άμυνας στις περιπτώσεις που αποφασίζουμε συνειδητά να διακόψουμε σχέσεις με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας ταλαιπωρούν και βλάπτουν τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Συνήθως όμως συναντάται η συναισθηματική αποσύνδεση ως ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, ως ένα τρόπο λειτουργίας του ανθρώπου ο οποίος δυσκολεύει και τη δική του ζωή, αλλά και των άλλων. Προτού συνεχίσουμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει η λέξη αποσύνδεση, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Μηχανισμοί άμυνας ονομάζονται οι αντιδράσεις του ανθρώπου, οι αυθόρμητες αντιδράσεις του ανθρώπου, προκειμένου να προστατευτεί από ψυχικό τραύμα ή πόνο. Η ψυχή μας, ο ψυχοσυναισθηματικός μας οργανισμός, είναι εξοπλισμένος με κάποιες αυθόρμητες αντιδράσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να μας δώσουν τις πρώτες βοήθειες και να μας προστατεύσουν άμεσα από κάτι δύσκολο που βιώνουμε. Μιλώντας για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, στο αντίστοιχο επεισόδιο του podcast, που αν θυμάμαι καλά είναι το 4ο επεισόδιο του podcast, σήμερα βρισκόμαστε στο 71ο επεισόδιο του podcast, μιλήσαμε για τους 4 βασικούς μηχανισμούς άμυνας που ενεργοποιούνται στην παιδική ηλικία όταν ένα παιδί τραυματίζεται ψυχικά και τους ονομάσαμε τα 4F. Οι 4 λέξεις που ξεκινούν από το αγγλικό γράμμα F. Fight, flight, freeze, fawn. Ο πρώτος μηχανισμός άμυνας είναι το fight, να παλεύει κάποιος για να μπορέσει να γλιτώσει από ένα κίνδυνο. Το flight είναι να διαφεύγει κάποιος, να φεύγει δηλαδή από το σημείο εκείνο στο οποίο τραυματίζεται. Το freeze είναι το πάγωμα, που σημαίνει να παγώνει ένας άνθρωπος και να μην αντιδράει. Και το fawn είναι η σμίκρυνση, που σημαίνει κάποιος να σμικρύνει τον εαυτό του προκειμένου να αντιμετωπίσει το ψυχικό τραύμα. Για τα 4F μιλάει αναλυτικά στο βιβλίο του ο Pete Walker, ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει για να καταλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όταν ένας μηχανισμός άμυνας χρησιμοποιείται την ώρα που τραυματίζεται ένα πρόσωπο, είναι ένας υγιής μηχανισμός άμυνας. Χρειάζεται ο άνθρωπος προστασία και με ένα υγιή τρόπο αμήνεται. Εάν όμως ένα πρόσωπο μάθει να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο, να είναι συνεχώς στην άμυνα δηλαδή, ακόμη και όταν περάσει το τραύμα και κυρίως όταν περάσει το τραύμα, όταν ο μηχανισμός άμυνας γίνεται τρόπος ζωής, modus operandi, τότε μιλάμε για συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, επειδή αν συνεχίσουμε να αμυνόμαστε και όταν δεν υπάρχει κίνδυνος, το τραγικό αποτέλεσμα είναι να συμβιβάζουμε την ποιότητα της ζωής μας. Να μην μπορούμε να βιώσουμε τη ζωή μας με ένα πλήρη και ολοκληρωμένο τρόπο. Και στην περίπτωση της συναισθηματικής αποσύνδεσης, να μην μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους.
η συναισθηματική σύνδεση, η συναισθηματική εγκύτητα είναι βασικό στοιχείο για τη ψυχική ισορροπία ενός ανθρώπου και τη ψυχική ευδαιμονία. Πάμε τώρα να περιγράψουμε με ποιο τρόπο η αποσύνδεση ή αλλιώς detachment, όπως λέγεται στα αγγλικά, αποτελεί πρόβλημα και στον ίδιο τον άνθρωπο που τη βιώνει, αλλά και στους συνανθρώπους του που έρχονται σε επαφή μαζί του. Δεν θα αποσυνδέονται, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ανέφικτο, να συνδεθείς με έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος. Τι σημαίνει λοιπόν να είσαι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος? Είπαμε μια άλλη μετάφραση είναι το συναισθηματικά αποστασιοποιημένος, άλλη το συναισθηματικά αποκομμένος, μετάφραση του αγγλικού όρου detachment. Γενικώς μιλώντας, η συναισθηματική αποσύνδεση είναι η αδυναμία σύνδεσης με άλλους σε συναισθηματικό επίπεδο ή η απροθυμία σύνδεσης με άλλους σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνδεθεί με τους άλλους συναισθηματικά ή δεν θέλει να συνδεθεί με τους άλλους συναισθηματικά. Η συναισθηματική αποσύνδεση μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν συνδέονται με τα δικά τους συναισθήματα, όχι μόνο με τα συναισθήματα των άλλων. Συναισθηματική αποσύνδεση μπορεί να σημαίνει ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν να βιώνουν τα δικά τους συναισθήματα. Αγνοούν επίτηδες τα δικά τους συναισθήματα. Επίτηδες παραμένουν σε απόσταση από τα δικά τους συναισθήματα. Το οποίο φυσικά, δυστυχώς, έχει ως αποτέλεσμα να αποσυνδέονται από τον ίδιο τους τον εαυτό και να μην ζουν τη ζωή τους αυθεντικά και επίσης να μην μπορούν να έχουν ενσυναίσθηση προς τους άλλους ανθρώπους. Θα δούμε στη συνέχεια ότι η συναισθηματική αποσύνδεση παρατηρείται και σε διαταραχές προσωπικότητας και σε εναντιωματικούς τύπους προσωπικότητας. Το emotional detachment, συναισθηματική αποσύνδεση. Και δεν είναι κάτι όμορφο ούτε ευχάριστο να έχεις στο περιβάλλον σου ανθρώπους συναισθηματικά αποσυνδεδεμένους, ούτε υγιές ψυχικά και συναισθηματικά είναι να είσαι εσύ ο ίδιος συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος. Όταν είσαι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος, είναι σαν να χτίζεις ένα τείχος, ένα ψηλό τείχο ανάμεσα στον εαυτό σου και τον έξω κόσμο, και δεν αφήνεις κανέναν να μπει μέσα από αυτό τον τοίχο. Η συναισθηματική αποσύνδεση μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του ατόμου, επηρεάζοντας τις κοινωνικές του σχέσεις, τις στενές διαπροσωπικές του σχέσεις, δηλαδή τις ερωτικές του σχέσεις, τις σχέσεις του με τους φίλους του, τη σχέση του με τα άτομα της οικογένειάς του και ακόμη μπορεί να επηρεάσει μέχρι και την εργασία ενός ατόμου. Η συναισθηματική αποσύνδεση. Οι άνθρωποι που είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένοι δυσκολεύονται και να δημιουργήσουν αλλά και να διατηρήσουν μια διαπροσωπική σχέση, επειδή είναι δύσκολο για αυτούς ή αδύνατον ή δεν θέλουν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους. Για να υπάρξει ουσιαστική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων, η σύνδεση αυτή πρέπει να εντοπίζεται στο συναισθηματικό επίπεδο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί ένας άνθρωπος να συνδεθεί με έναν άλλον άνθρωπο. Μπορεί να συνδεθεί σε επίπεδο γεγονότων, δηλαδή να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να ανταλλάξουν κάποιες κουβέντες οι οποίες να έχουν σχέση με το χώρο στον οποίο βρίσκονται, όπως για παράδειγμα να ρωτήσεις προς τα πού πρέπει να στρίψω για να πάω στην τάδε οδό ή ξέρετε σε ποιο ταμείο πρέπει να πάω για να πληρώσω το τάδε πρόστιμο. Αυτός είναι ένας τρόπος σύνδεσης σε επίπεδο γεγονότων. Οι άνθρωποι μπορεί να συνδεθούν σε επίπεδο σκέψεων, να μοιραστούν κάποιες σκέψεις που έχουν ο ένας με τον άλλον και αυτό μπορεί να συμβεί σε μια συζήτηση πολιτικού περιεχομένου ή κοινωνικού περιεχομένου. Η βαθύτερη σύνδεση όμως δεν είναι να βρεθείς με κάποιον στον ίδιο χώρο
ή να ανταλλάξεις κάποιες ιδέες. Η βαθύτερη σύνδεση είναι να μπορείς να μοιραστείς τα συναισθήματα σου με έναν άλλον άνθρωπο, να εκφράσεις τα συναισθήματα σου και να μοιραστείς την ευαλωτότητα σου, τους φόβους σου, τις αδυναμίες σου και όλα αυτά που σε κάνουν να είσαι ο εαυτός σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται με τους άλλους σε ένα καθαρά επιφανειακό επίπεδο, επίπεδο γεγονότων, ιδεών και σκέψεων και όχι βαθιά συναισθηματικής σύνδεσης. Ένας άνθρωπος που είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτό που ονομάζεται από τη μελέτη της Βοστόνης, η μελέτη της ευτυχίας, η μελέτη του Χάρβαρτ, Deep Meaningful Connection, βαθιά σύνδεση, σχέση με νόημα. Η συναισθηματική αποσύνδεση είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Για μερικούς ανθρώπους η συναισθηματική αποσύνδεση είναι ένας μηχανισμός άμυνας, μια στρατηγική που χρησιμοποιείται για να τους προστατεύσει από το άγχος ή να πληγωθούν. Αυτό είναι όταν έρχεται συναισθηματική αποσύνδεση αυθόρμητα, πρωταρχικά. Δηλαδή συμβαίνει κάτι που με αγχώνει, συμβαίνει κάτι που φοβάμαι ότι θα με τραυματίσει και στιγμιαία αποσυνδέομαι συναισθηματικά. Για άλλους ανθρώπους μπορεί να είναι μια αντίδραση σε τραύμα, αντίδραση στην κακοποίηση ή το γεγονός ότι κουβαλούν μέσα τους ανεπεξέργαστα συναισθήματα και τραύματα, και η συναισθηματική αποσύνδεση είναι μια ένδειξη ότι το πρόσωπο ούτε αντιμετωπίζει τα δύσκολα που έχει μέσα του, ούτε μπορεί να τα μοιραστεί με τους άλλους. Άρα ζει αποκλεισμένο σε έναν δυστοπικό κόσμο. Γιατί όσο και αν νομίζουμε ότι το να αποφεύγουμε αρνητικά συναισθήματα μας προστατεύει από τη στενοχώρια που προκαλούν τα αρνητικά συναισθήματα, στην πραγματικότητα η αποφυγή βίωσης των αρνητικών συναισθημάτων τα αποθεί στο υποσυνείδητό μας, όπου εκεί αποκτούν μια ζωή από μόνα τους, ανεξέλεκτα, και μας σαμποτάρουν σε κάθε βήμα. Έχουμε μιλήσει και στα webinars, τα διαδικτυακά σεμινάρια που κάνουμε στο κανάλι μας στο YouTube από το τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω, για τα αντικίνητρα. Τα αντικίνητρα είναι μια έννοια η οποία περιγράφει αυτά ακριβώς τα σαμποταρίσματα που κάνουν τα ανεπεξέργαστα αρνητικά συναισθήματα, αυτά τα οποία είναι αποθυμένα στο υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού του ανθρώπου, προκειμένου να προστατευτεί ο άνθρωπος από την αρνητικότητα τους. Με βάση το δομικό μοντέλο του Φρόιτ, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, το ανθρώπινο μυαλό, μοιράζεται σε τρία επίπεδα. Το πιο ψηλό επίπεδο, αυτό που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας, στη μύτη του παγόβουνου, αυτό που γνωρίζουμε και μας φαίνεται μεγάλο αλλά είναι το μικρότερο σε έκταση, είναι το συνειδητό επίπεδο. Είναι όλα όσα συνειδητοποιούμε, πως νιώθουμε, συνειδητοποιούμε πως σκεφτόμαστε, συνειδητοποιούμε πως πράττουμε. Κάτω από την επιφάνεια του συνειδητού, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, μεγαλύτερο μέρος του παγόβουνου είναι το υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού μας, όπου εκεί είναι όλα μας τα συναισθήματα, όλες μας οι αναμνήσεις, όλες μας οι ελπίδες, όλοι μας οι φόβοι, όλες μας οι επιθυμίες. Και ακόμη πιο κάτω και μεγαλύτερο μέρος έχουν φυσικά είναι το ασυνείδητο κομμάτι του μυαλού του ανθρώπου, όπου εκεί στο ασυνείδητό μας εδράζονται όλα μας τα άγρια και πρωτόγωνα ένστικτα και όλες οι μνήμες τις οποίες κληρονομούμε από την ανθρωπότητα μέσω των γονιδίων μας. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πρόσβαση στο υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού του ή του εγκεφάλου του μέσω της ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία είναι το εργαλείο εκείνο το οποίο δίνει πρόσβαση σε έναν άνθρωπο στο υποσυνείδητο μυαλό του, και με τη βοήθεια ενός ικανού ψυχοθεραπευτή, μιας ικανής ψυχοθεραπεύτριας, ενός ικανού ψυχολόγου, μιας ικανής ψυχολόγου, μπορούμε να φέρουμε όλο και περισσότερα
κομμάτια του υποσυνείδητου στο συνειδητό μυαλό μας. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι ένα σχήμα από το Πανεπιστήμιο όπου μας δίδασκαν ότι μια επιτυχημένη ψυχοθεραπεία μεγαλώνει το συνειδητό κομμάτι του μυαλού και σμικρύνει το υποσυνείδητο. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος, στην ουσία περιορίζεται στο πολύ μικρό συνειδητό κομμάτι του μυαλού του και αφήνει το υποσυνείδητό του να δουλεύει από μόνο του εις βάρος του. Δεν μας βοηθάει να αποθούμε, δηλαδή να σπρώχνουμε προς τα κάτω ώστε να μην τα σκεφτόμαστε και να μην τα διαχειριζόμαστε και να μην τα βιώνουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Μπορεί παροδικά για λίγο να νιώσουμε μια ανακούφιση αν αποσυνδεθούμε από τα συναισθήματά μας, μακροχρόνια όμως αυτό θα μας κάνει ψυχική ζημιά και ίσως και σωματική ζημιά, γιατί πολλές ψυχοσωματικές ασθένειες, πολλά ψυχοσωματικά συμπτώματα, ακόμη και η έναρξη κάποιων σωματικών ασθενειών συνδέονται άμεσα με το χρόνιο άγχος και τη χρόνια κατάθλιψη που προκαλεί η χρόνια απόθυση συναισθημάτων. Άρα η συναισθηματική αποσύνδεση σε καμία περίπτωση δεν είναι ένας υγιής μηχανισμός άμυνας. Μπορεί να είναι χρήσιμος για λίγο, αλλά αν είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας, μας καταδικάζει η συναισθηματική αποσύνδεση στην απομάκρυνση από τον εαυτό μας και στην απομάκρυνση από τη ψυχική υγεία και τη ψυχική και συναισθηματική ισορροπία. Παρόλο που η συναισθηματική αποσύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίτηδες και να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα να πάρουμε απόφαση ότι δεν θα νοιαζόμαστε για το αν μας κουτσομπολεύουν οι άλλοι. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει, μου συνέβη και σήμερα, κάποιος φίλος μου έστειλε στο Messenger ένα link για μια ομάδα στο Facebook όπου υπάρχει μια δημοσίευση στην οποία κάποιος δεν γνωρίζω ποιος ούτε και θέλω να μάθω. Εδώ εξασκώ τη συναισθηματική αποσύνδεση, κάποιος έχει γράψει αρνητικά σχόλια για μένα. Δεν πάτησα πάνω στο σύνδεσμο, δεν μπήκα μέσα στη δημοσίευση, αποφάσισα συνειδητά να μην κάνω engage, όπως λέγεται στα αγγλικά, να μην ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Όμως, επειδή στο παρελθόν είχε έρθει ξανά εις γνώση μου η εν λόγω δημοσίευση, είχα πατήσει πάνω, είχα διαβάσει τις κακίες που γράφονταν, είχα διαβάσει και διάφορα σχόλια τα οποία αντέκρουαν τις κακίες, το διαχειρίστηκα μέσα μου συναισθηματικά, κατάλαβα ότι το πρόσωπο το οποίο έγραψε αυτή τη δημοσίευση είναι ένα πρόσωπο που έχει ένα δικό του ζήτημα, το οποίο προβάλλει πάνω σε μένα, ότι δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με εμένα. Βίωσα το θυμό γιατί κατηγορούμε αδίκως. Βίωσα την αναστάτωση του να μαθαίνω ότι λέγονται κακά λόγια για μένα. Ένιωσα ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να υποστηρίξουν την εντός εισαγωγικών αθωότητά μου. Ασχολήθηκα με αυτό το ζήτημα, το τακτοποίησα και τώρα επιλέγω πολύ συνειδητά να μην ξαναεπιδράσω με εκείνο το θέμα. Άρα είναι μια απόφαση συνειδητή ότι δεν θα συνδέομαι συναισθηματικά με εκείνη την ανάρτηση, θα είμαι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένη με αυτή, ούτως ώστε να μην επηρεάζομαι κάθε φορά που θα μπαίνω μέσα και θα βλέπω ένα νέο αρνητικό σχόλιο. Το γεγονός ότι χρησιμοποίησα τη συναισθηματική αποσύνδεση συνειδητά επί τούτου και επί σκοπού και μετά που το διαχειρίστηκα μέσα μου το ζήτημα, αυτό δεν με σαμποτάρει στη λειτουργικότητα. Αν όμως χρησιμοποιούμε τη συναισθηματική αποσύνδεση συνεχώς, εάν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συναισθηματική αποσύνδεση, τότε αυτό μπορεί να έχει, όπως είπα και προηγουμένως, εξαιρετικά αρνητικό αποτέλεσμα στη ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Εάν η συναισθηματική αποσύνδεση γίνει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε,
Εάν η συναισθηματική αποσύνδεση γίνει η δεύτερη φύση μας, δεν θα είμαστε σε θέση να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους, θα δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας και θα επηρεαστούν αρνητικά οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι επικίνδυνο όπλο η συναισθηματική αποσύνδεση και δεν είναι απλώς ένας διακόπτης, ένα switch που μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί κατά βούληση. Ο ψυχισμός του ανθρώπου λειτουργεί ενιαία. Οπότε, εάν επιλέγω να αποσυνδέομαι συναισθηματικά από πράγματα που με δυσκολεύουν, χωρίς να τα επεξεργαστώ προηγουμένως και να πάρω μια συνειδητή απόφαση ότι κόβω σχέση με αυτό το πρόσωπο ή κόβω σχέση με αυτή τη συνθήκη, τότε θα δω τον εαυτό μου, θα βρω τον εαυτό μου να αποσυνδέεται συναισθηματικά και από πρόσωπα που δεν θέλω να αποσυνδεθώ συναισθηματικά, να αποσυνδέεται συναισθηματικά και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Επίτηδες είπα το παράδειγμα με την ανάρτηση εκείνη στο Facebook, γιατί ακριβώς την διαχειρίστηκα πριν ένα μήνα περίπου. Ήρθε εις γνώση μου, διάβασα την ανάρτηση, βίωσα τα αρνητικά συναισθήματα, το συζήτησα με τον εαυτό μου, το συζήτησα με την ψυχολόγο μου, το συζήτησα με τον σύντροφο μου, το επεξεργάστηκα μέσα μου, το χώνεψα, το πήρα απόφαση ότι ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που λένε αρνητικά λόγια για μένα, το δούλεψα και μετά αποφάσισα, αφού το συγύρισα καλά, να μην το ξαναπειράξω αυτό το κουτί. Τι συμβαίνει όμως με τη συναισθηματική αποσύνδεση, η οποία είναι συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας σε πάρα πολλούς ανθρώπους? Δεν αποφασίζουν να κόψουν επαφή με θέματα τα οποία ήδη τα έχουν εξαντλήσει, ήδη τα έχουν δουλέψει, ήδη τα έχουν διαχειριστεί. Αποφασίζουν να κόψουν επαφή με τα συναισθήματα τους για πράγματα τα οποία δεν τα έχουν επεξεργαστεί, για τραύματα του παρελθόντος που δεν τα έχουν επεξεργαστεί, για τραύματα του παρόντος τα οποία επίσης δεν τα έχουν επεξεργαστεί. Και αυτό σίγουρα καταλήγει να είναι ένα τεράστιο εμπόδιο στο να ζήσει ο άνθρωπος μια υγιή ζωή ψυχικά και συναισθηματικά, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, ο ψυχισμός του ανθρώπου λειτουργεί ενιαία. Πάμε τώρα να δούμε τα αίτια της συναισθηματικής αποσύνδεσης. Η συναισθηματική αποσύνδεση μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, όπως είπαμε και προηγουμένως, όπως συναισθηματική παραμέληση ενός παιδιού μεγαλώνοντας, τραύματα του παρελθόντος τα οποία βρίσκονται ανεπεξέργαστα αποθυμένα στο υποσυνείδητο, συνθήκες ψυχικής υγείας, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για ποιες συνθήκες ψυχικής υγείας, για ποιες καταστάσεις μιλάμε, όχι για ψυχικές διαταραχές θα δείτε, ή ακόμη και η χρήση κάποιων φαρμάκων. Πάμε να δούμε τώρα τις προηγούμενες εμπειρίες. Με βάση τη μελέτη των Dvir, Foa and Hirst, η μελέτη των Dvir και συνεργατών δημοσιευτήκε το 2014, τον Foa and Hirst το 1996, η έκθεση σε τραυματικά γεγονότα και διαπροσωπικά τραύματα στην παιδική ηλικία συνδέεται με τη συναισθηματική αποσύνδεση. Άρα, αν ένα παιδί βιώνει τραυματικά γεγονότα, αν ένα παιδί βιώνει ψυχικά τραύματα το ίδιο, τότε μπορεί να αντιδράσει με τη συναισθηματική αποσύνδεση. Τι σημειώνουν όμως οι ερευνητές αυτοί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό? Το ίδιο συμβαίνει και με το ψυχολογικό τραύμα στην ενήλικη ζωή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που αντιδρούν με τη συναισθηματική αποσύνδεση στο τραύμα, αλλά και οι ενήλικες. Τα παιδιά μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη συναισθηματική αποσύνδεση ως τρόπο αντιμετώπισης ενός τραυματικού γεγονότος. Για ένα παιδί δηλαδή, η συναισθηματική αποσύνδεση μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει ένα τραυματικό γεγονός. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι τέτοια και η χημεία του εγκεφάλου των παιδιών που βρίσκονται στην ανάπτυξη, των παιδιών τα οποία παιδιά βρίσκονται στην ανάπτυξη, ούτως ώστε αυξητική ορμόνη η οποία
βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα τους, να τους διασπά την προσοχή από αρνητικά συναισθήματα, γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η αυξητική ορμόνη είναι ένα ελιξίριο. Και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά χρησιμοποιούν αμέσως τη συναισθηματική αποσύνδεση μετά από ένα ψυχικό τραύμα. Για τους ενήλικες όμως χρειάζεται προσπάθεια, ούτως ώστε να μην καταφεύγουμε τόσο εύκολα στη συναισθηματική αποσύνδεση, επειδή όταν ένας ενήλικας καταφεύγει στη συναισθηματική αποσύνδεση, το κάνει με τρόπο ο οποίος δεν έχει χημικό μπαλανσάρισμα όπως έχει ένα παιδί. Δηλαδή ένα παιδί άμα αποσυνδεθεί συναισθηματικά, μετά από λίγο θα έχει μία δόση αυξητικής ορμόνης στο αίμα του, θα έχει ένα boost και θα νιώσει καλύτερα. Ο ενήλικας όμως δεν έχει τέτοιου είδους ωφέλη από τη φύση. Οπότε χρειάζεται εμείς οι ενήλικες που παρακολουθούμε αυτό το επεισόδιο του podcast να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούμε τη συναισθηματική αποσύνδεση ως το μόνιμο τρόπο αντιμετώπισης ψυχικών τραυμάτων. Να μην αποφεύγουμε δηλαδή να ερχόμαστε σε επαφή με τα τραύματα μας, να βιώνουμε τα συναισθήματα τα αρνητικά που προκύπτουν από τα τραύματα της ματαιώσης, της απογοητεύσης της ζωής και να αποφεύγουμε να βιώνουμε όλη την εμπειρία. Γιατί αν αποσυνδεθώ από τα συναισθήματά μου, σημαίνει ότι αποσυνδέομαι και από ένα κομμάτι του εαυτού μου και σημαίνει ότι αποσυνδέομαι και από τους άλλους ανθρώπους και αυτό οδηγεί σίγουρα όχι στην ευδαιμονία, σίγουρα όχι στην ευτυχία. Άλλες συνθήκες ψυχικής υγείας που μπορεί να έχουν ως σύμπτωμα τη συναισθηματική αποσύνδεση. Συναισθηματικές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές συναισθήματος και στην κατάθλιψη μπορεί να παρατηρηθεί συναισθηματική αποσύνδεση, αλλά και στη διπολική διαταραχή που είναι μια πιο σύνθετη μορφή κατάθλιψης. Επίσης, συναισθηματική αποσύνδεση μπορεί να παρατηρηθεί και στη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ένας άλλος τομέας στον οποίο μπορεί να παρατηρηθεί συναισθηματική αποσύνδεση είναι σε κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, όχι σε όλες, σε κάποιες διαταραχές προσωπικότητας. Θα προσθέσω εδώ ότι κάποιοι τύποι προσωπικότητας, κάποιοι εναντιωματικοί τύποι προσωπικότητας, όπως ένας ναρκισσιστικός τύπος προσωπικότητας, ένας ψυχοπαθητικός τύπος προσωπικότητας, ένας ιστριωνικός τύπος προσωπικότητας, μπορεί να παρουσιάζουν αποσύνδεση από τα συναισθήματα τους. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως ένας άνθρωπος με ιστριωνικότητα μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένος από τα συναισθήματα του, επειδή οι ιστριωνικοί εκφράζουν συνεχώς έντονα δραματικά συναισθήματα. Ναι, είναι αποσυνδεδεμένοι από τα αυθεντικά τους συναισθήματα, επειδή επιδίδονται σε μία χρήση δραματικών συνθήκων για να αποσπάσουν προσοχή και δεν βιώνουν όντως τα αρνητικά τους συναισθήματα. Τα χρησιμοποιούν τα αρνητικά τους συναισθήματα, οι άνθρωποι με ιστριωνισμό ή ιστριωνικότητα, για να αποκτήσουν ναρκισσιστική τροφοδοσία. Η λήψη κάποιων φαρμάκων επίσης μπορεί να προκαλέσει ως παρενέργεια συναισθηματική αποσύνδεση, όπως είναι για παράδειγμα τα αντιψυχωτικά φάρμακα. Τα καλά νέα όμως είναι ότι όσο εξελίσσεται η ψυχοφαρμακοβιολογία, τόσο πιο εξειδικευμένα φάρμακα βγαίνουν στην αγορά, τα οποία έχουν όλο και λιγότερες παρενέργειες. Και στην περίπτωση που έχουμε μία σοβαρή διάγνωση από έναν ικανό ψυχίατρο, είναι καλύτερα να πάρουμε τα φάρμακα μας, ρισκάροντας να νιώσουμε ίσως ως παρενέργεια κάποια συναισθηματική αποσύνδεση, παρά να μείνουμε χωρίς θεραπεία. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική αποσύνδεση είναι η προσωπική επιλογή. Έχουμε μιλήσει και προηγουμένως γι' αυτό, ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να επιλέξουν να αποστασιοποιηθούν ή να αποσυνδεθούν συναισθηματικά ως ένα τρόπο αντιμετώπισης του στρες, του άγχους ή των παραβιάσεων των ορίων. Ο οποίος όμως αυτός τρόπος, όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να σαμποτάρει τη λειτουργικότητα του ατόμου. Σε αυτό το σημείο θέλω να μιλήσω για τη μέθοδο του γκρίζου βράχου ή αλλιώς το grey rock ή grey rocking,
που είναι μία μέθοδος αντιμετώπισης των ναρκισσιστών από τους οποίους δεν μπορούμε να αποκοπούμε πλήρως. Έχουμε μιλήσει σε βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube για τον Grey Rock, Grey Rocking, γκρίζο βράχο, και αυτή η μέθοδος συνίσταται στο να είμαστε παντελώς ατάραχοι, συναισθηματικά αποσυνδεδεμένοι, στην παρουσία ενός προσώπου με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, με ένα αντιωματικό στυλ προσωπικότητας, το οποίο προσπαθεί να μας προκαλέσει και να πάρει από εμάς οποιαδήποτε αντίδραση, είτε θετική είτε αρνητική. Η μέθοδος του γκρίζου βράχου συνήθως συστήνεται σε περιπτώσεις όπου βρισκόμαστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον με κάποιον προϊστάμενο συνεργάτη ή υφιστάμενο ο οποίος είναι ναρκισσιστής και δεν έχουμε την ευκαιρία ή την ευχέρεια για ένα χρονικό διάστημα να αλλάξουμε εργασία, να αποφύγουμε παντελώς εκείνο το πρόσωπο. Ή συστήνεται επίσης σε περιπτώσεις διαζυγίου με πρόσωπο με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, όπου για λόγους επικοινωνίας για τα παιδιά χρειάζεται να έχουμε κάποιες επαφές. Ο γκρίζος βράχος πρέπει να είναι η τελευταία καταφυγή στην αντιμετώπιση των ναρκισσιστών, γιατί αν επιδιδόμαστε σε grey rocking για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε κινδυνεύουμε να αποσυνδεθούμε συναισθηματικά από τον εαυτό μας. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει και στα webinars στη συμμετοχή για το ότι η οριστική αντιμετώπιση των ναρκισσιστών στη ζωή μας είναι μία και μοναδική, η μηδενική επαφή, το no contact, το οποίο έρχεται μετά που έχουμε δουλέψει μέσα μας τα τραύματα που μας έχουν προκαλέσει οι σχέσεις ναρκισσιστικής κακοποίησης, μετά που έχουμε κάνει θεραπεία για να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα, ότι είχαμε στη ζωή μας για ένα ικανό χρονικό διάστημα ανθρώπους που καταπατούσαν τα όρια μας, ανθρώπους που μας τραυμάτιζαν ψυχικά και συναισθηματικά, και λαμβάνεται η απόφαση του no contact μέσα από πολύ σκληρή πνευματική δουλειά και ψυχοδουλειά. Έχουμε προηγούμενο επεισόδιο του podcast, αν δεν κάνω λάθος είναι το 50ο επεισόδιο του podcast, το οποίο εξηγεί αναλυτικά τη μέθοδο no contact. Πάμε τώρα να δούμε κάποια σημάδια για το ότι είτε εμείς είτε κάποιος άνθρωπος που γνωρίζουμε είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος, είναι detached. Το πρώτο σημάδι είναι η δυσκολία στην εκδήλωση ενσυναίσθησης. Ένας άνθρωπος που είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος δυσκολεύεται να εκδηλώσει ενσυναίσθηση προς τους άλλους ανθρώπους. Δεύτερο σημάδι είναι δυσκολία στο μοίρασμα συναισθημάτων ή στο άνοιγμα το συναισθηματικό σε άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένοι, emotionally detached, δεν μπορούν να μοιραστούν τα συναισθήματα τους και να ανοιχτούν στους άλλους ανθρώπους. Ένα άτομο που είναι συναισθηματικά αποσυνδεμένο δυσκολεύεται να δεσμευτεί σε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Αποφεύγουν τη δέσμευση οι άνθρωποι με συναισθηματική αποσύνδεση. Επίσης, αισθάνονται ότι είναι αποσυνδεδεμένοι από τους άλλους ανθρώπους και οι άλλοι άνθρωποι τους αισθάνονται ότι είναι ψυχροί, κρύοι και απόμακροι από αυτούς. Όταν ένα πρόσωπο είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένο, χάνεται με πρόσωπα με τα οποία είναι σε σχέση, είτε φιλική, είτε οικογενειακή σχέση, είτε επαγγελματική, είτε ερωτική σχέση, και δυσκολεύεται να διατηρήσει τη σύνδεση. Τα άτομα με συναισθηματική αποσύνδεση αισθάνονται μουδιασμένα και δυσκολεύονται, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους. Άρα, αν εμείς βλέπουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε δυσκολία να νιώσουμε ενσυναίσθηση και να δείξουμε ενσυναίσθηση στους άλλους ανθρώπους, αν δυσκολευόμαστε να ανοιχτούμε στους άλλους ανθρώπους και να μοιραστούμε τα συναισθήματα μας, αν δυσκολευόμαστε να δεσμευτούμε και να μπούμε σε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο,
αν νιώθουμε αποκομμένοι και ξεκομμένοι από τους άλλους, αν πιάνουμε τον εαυτό μας να χάνεται από ανθρώπους με τους οποίους έχουμε σχέση και να δυσκολευόμαστε να διατηρήσουμε τις συνδέσεις μας, τότε ίσως είμαστε συναισθηματικά αποσυνδεδεμένοι. Επίσης, εάν νιώθουμε μουδιασμένοι συναισθηματικά και αν δεν αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε, είναι και αυτό ένα σημάδι συναισθηματικής αποσύνδεσης. Αν παρατηρούμε συναισθηματική αποσύνδεση στον εαυτό μας, τότε πρέπει οπωσδήποτε να αποταθούμε σε ένα ειδικό ψυχικής υγείας, καλύτερα σε κάποιον ψυχολόγο αρχικά, και αν μας το συστήσει ο ψυχολόγος μας ή ψυχολόγος μας και σε κάποιον ψυχίατρο, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της συναισθηματικής μας αποσύνδεσης, να δούμε τι συμβαίνει με μας, να πάρουμε κάποια διάγνωση, αν το πρόβλημα μας έχει να κάνει με τραύματα του παρελθόντος, αν έχει να κάνει με μια διαταραχή μετατραυματικού στρες, αν έχει να κάνει με μια διαταραχή συναισθήματος όπως κατάθλιψη, και να πάρουμε θεραπεία για αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τη συναισθηματική αποσύνδεση στις ερωτικές ρομαντικές σχέσεις. Με βάση τον Γκάνθερ και τα ευρήματα του το 2020, μερικά από τα σημάδια συναισθηματικής αποσύνδεσης είναι τα ακόλουθα. Πρώτο, ένας σύντροφος να μην είναι διαθέσιμος, not being available. Ο σύντροφος σας ενδέχεται να μην ανταποκριθεί στην προσπάθεια σας να συνδεθείτε μαζί του. Μπορεί να τον παίρνετε τηλέφωνο, μπορεί να του στέλνετε ένα μήνυμα στο οποίο λέτε «θέλω τη βοήθειά σου» ή «είμαι στο τάδε μέρος και θέλω να έρθεις να με βρεις». Και αυτός να μην ανταποκρίνεται και κυρίως να μην ανταποκρίνεται σε αιτήματα για βοήθεια. Παρόλο που θα υπάρξουν στιγμές σε οποιαδήποτε σχέση που ένας σύντροφος μπορεί να είναι λιγότερο διαθέσιμος λόγω άγχους, εργασίας ή προσωπικών ζητημάτων, το να είσαι συνεχώς συναισθηματικά μη διαθέσιμος ή να απορρίπτεις τις προσφορές για σύνδεση από τον σύντροφο σου μπορεί να υποδηλώνει συναισθηματική αποσύνδεση. Αν έχουμε δηλαδή ένα τέρι το οποίο δεν είναι διαθέσιμο, το παίρνουμε τηλέφωνο, δεν απαντάει, του στέλνουμε μήνυμα, δεν απαντάει, ζητάμε τη βοήθεια του, δεν ανταποκρίνεται, ζητάμε να συναντηθούμε, δεν δέχεται να συναντηθούμε, ζητάμε να μιλήσουμε, δεν δέχεται να μιλήσουμε, τότε μπορεί να είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος. Ένα άλλο σημάδι συναισθηματικής αποσύνδεσης σε μία σχέση είναι η κακή επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι μια σημαντική δεξιότητα που χρειάζεται συνεχή εξάσκηση και δεν είναι όλη η επικοινωνία λεκτική. Στη συμμετοχή στο κανάλι μας, από το τρίτο επίπεδο και πάνω, έχουμε κάνει 3 webinars για την επικοινωνία, τα οποία μπορεί κάποιος να τα βρει στο playlist με τα webinars, εάν αποφασίσει να μπει στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή. Η κακή επικοινωνία σημαίνει τα εξής. Ένας σύντροφος δεν επικοινωνεί με τρόπο που είναι σαφώς κατανοητός από τον άλλο σύντροφο. Ένας σύντροφος δεν απαντάει στον άλλον όταν του μιλάει, ή ένας σύντροφος εκφράζει αηδία ή απόρριψη μέσω της γλώσσας του σώματος. Είπαμε, η επικοινωνία δεν είναι μόνο λεκτική, είναι και μη λεκτική επικοινωνία. Οπότε ένας ερωτικός σύντροφος, ένας ρομαντικός σύντροφος, ο οποίος μας κοιτάει με απέχθεια, μας κοιτάει με αηδία, μας κοιτάει με ειρωνία, ίσως να είναι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος. Ένα άλλο σημάδι είναι η μειωμένη στοργή, affection λέγεται στα αγγλικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δείξουμε οι άνθρωποι αγάπη μεταξύ μας, λεκτικοί τρόποι και μη λεκτικοί τρόποι. Οι συναισθηματικά αποσυνδεδεμένοι σύντροφοι μπορεί να δυσκολεύονται να εκφράσουν στοργή, δηλαδή να έχουν σωματική εγκύτητα, να νιώσουν χάδι, να δώσουν χάδι, να δώσουν ένα φιλί στο στόμα, να πάρουν ένα φιλί στο στόμα, να αποδεχθούν το φιλί στο στόμα ή ακόμη και το να πούν «σ' αγαπώ». Κάτι το οποίο οπωσδήποτε δείχνει ότι δεν είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος μαζί μας ένας σύντροφος που έχει μειωμένη στοργή. Ένας σύντροφος που δεν θέλει να μας κρατάει το χέρι, ένας σύντροφος που δεν θέλει αγκαλιά, ένας σύντροφος που δεν θέλει φιλί, ένας σύντροφος ο οποίος δεν εκφράζεται λεκτικά να πει το «σ' αγαπώ», είναι ένας συναισθηματικά αποσυνδεδεμένος σύντροφος.
Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι θα νιώσουν άσχημα ακούγοντας ιδιαιτέρως τα τελευταία χαρακτηριστικά της συναισθηματικής αποσύνδεσης κατά κάνθερ σε μια ερωτική ρομαντική σχέση. Μπορεί να πούν «Μα τι είναι αυτά που μας λες». Μπορεί το τέρι μας να περνάει μια δύσκολη φάση. Μπορεί το τέρι μας να έχει ένα θέμα υγείας. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο θέμα με τη δουλειά του. Κάτι που να τον τι να χώνει. Μπορεί να περνάει ένα πένθος. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας μπορεί κατά καιρούς να έχουμε μια συναισθηματική αποσύνδεση από το τέρι μας, η οποία να οφείλεται σε δικά μας προβλήματα. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος είναι αυθεντικά συνδεδεμένος με κάποιον άλλον, έχει την έγνοια να ενημερώσει το τέρι του, το τέρι της, για το ότι «κοίταξε, σήμερα είμαι σε δύσκολη φάση, σήμερα δεν νιώθω καλά, σήμερα δεν είμαι σε καλή επαφή με τα συναισθήματά μου, οπότε μη με παρεξηγήσεις αν είμαι απόμακρος, μη με παρεξηγήσεις αν είμαι απόμακρη, έχω κάποια θέματα να διαχειριστώ και μετά θα μπορέσω να επανέλθω». Ή ακόμη καλύτερα, να είναι τόσο καλή η σχέση του ζευγαριού, τόσο στέρεη, ούτως ώστε να μπορεί να εκφράσει ο ένας σύντροφος τον άλλον ότι «σήμερα δεν νιώθω καλά, δεν ξέρω γιατί δεν νιώθω καλά, νιώθω την ανάγκη να αποκοπώ από τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και από εσένα, και στο λέω να το ξέρεις». Και όταν το άλλο πρόσωπο προθυμοποιηθεί να συζητήσει με εκείνον ο οποίος νιώθει αυτή τη στενοχώρια, να έχει σχέση αυτό το υγιές υπόβαθρο, ώστε να μπορέσουν μαζί να δουν τι συμβαίνει. Και πώς μπορεί μέσα σε ένα ζευγάρι να γίνει μια τέτοια συζήτηση για τα πράγματα τα οποία μας μπερδεύουν, μας σαμποτάρουν, τα πράγματα τα οποία μας κάνουν να μην είμαστε ο εαυτός μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με απλές ερωτήσεις του στυλ «πότε άρχισες να νιώθεις έτσι, χρονικά, χθες το βράδυ ίσως ή το πρωί που ξύπνησα, μπορεί να υπήρχε κάτι που άκουσες, κάτι που είδες, το οποίο να λειτουργήσε ως trigger». Να λειτουργήσει ως ερέθισμα, ως εκκλητήριο ερέθισμα για να νιώσεις άβολα. Πολλές φορές η συναισθηματική απορρίθμιση, που είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε σε σχέση με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, παραπέμπω ξανά στο τέταρτο επεισόδιο του podcast που έχει θέμα τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η συναισθηματική απορρίθμιση στην ουσία αποτελεί μια πλήρη συναισθηματική αποσύνδεση. Δηλαδή νιώθω τόσο άσχημα που δεν μπορώ να αναγνωρίσω τα συναισθήματά μου, δεν μπορώ να τα βιώσω και να τα ξεμπερδέψω τα συναισθήματα. Άρα στο γλωσσάρι ενός καλού ζευγαριού, και όταν λέω καλό ζευγάρι εννοώ ενός ζευγαριού που ψυχοεκπαιδεύεται, που όταν το χρειάζεται ψυχοθεραπεύεται και που προσπαθεί να είναι ουσιαστικά συνδεδεμένο το ένα με το άλλο, η λέξη συναισθηματική απορρίθμιση παίζει κέρια σημασία. Μπορούμε να δηλώσουμε δηλαδή ότι είμαι συναισθηματικά απορριθμισμένη. Είμαι συναισθηματικά απορριθμισμένος. Μπορεί να συζητήσουν μαζί να βρουν ποιο ήταν το εκκλητήριο γεγονός, τι ήταν το trigger για να απορριθμιστεί συναισθηματικά ένας άνθρωπος. Άμα εντοπίζουμε το trigger, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να συνέβη και μέσα μας, ποια τραύματα μας μπορεί να ξύπνησαν. Επίσης, δύο άνθρωποι που είναι πολύ συνειδητά μαζί και αναγνωρίζουν ότι και ο ένας και ο άλλος έχει τραύματα από το παρελθόν, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενεργοποιηθούν και έτσι να επέλθει συναισθηματική απορρίθμιση και συναισθηματική αποσύνδεση, αυτοί οι δύο άνθρωποι γνωρίζουν πώς να εντοπίσουν τη συναισθηματική απορρίθμιση, να ονοματίσουν τη συναισθηματική απορρίθμιση και να δώσουν χώρο ο ένας στον άλλο για να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει, για να επαναρρυθμιστεί. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω και ένα βίντεο που κάναμε στο κανάλι μας, το οποίο μιλάει για τρόπους συναισθηματικής επαναρρύθμισης. Είναι αλήθεια ότι κανείς άνθρωπος δεν λειτουργεί με τελειότητα.
Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει βιώσει ή να μην βιώνει κατά καιρούς συναισθηματική αποσύνδεση ή αλλιώς detachment. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας, ο οποίος εάν χρησιμοποιείται επί μακρόν, καταλήγει να είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι είναι επικίνδυνες συμβουλές του στυλ «Μη δίνεις σημασία στο τι κάνουν οι τοξικοί στη ζωή σου», «Κάνε πως δεν βλέπεις», «Μπενάκης βγενάκης», «Μην ασχολείσαι», «Μην το ψάχνεις το θέμα», «Τι θες τώρα να τους ξεμπροστιάζεις», «Τι θες τώρα να πηγαίνεις no contact», «Τι θες τώρα να αντιμετωπίζεις την κακία και την τοξικότητα στη ζωή σου». Τέτοιες συμβουλές που δυστυχώς κάποιες φορές προέρχονται και από δικούς ψυχικής υγείας που είναι ανενημέρωτοι και δεν γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη της ψυχολογίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες γιατί προάγουν τη συναισθηματική αποσύνδεση ως έναν τρόπο απόκρισης ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν τρόπο αντίδρασης, έναν μηχανισμό άμυνας ο οποίος αν χρησιμοποιείται επί μακρόν μπορεί να διαλύσει την ικανότητα του ανθρώπου να συνδέεται υγιώς με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Η ευδαιμονία, στην καθομιλουμένη ευτυχία, βρίσκεται στις βαθιές συνδέσεις με νόημα. Έχουμε ανάγκη να συνδυόμαστε εις βάθος και με νόημα με άλλους ανθρώπους. Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται να συνδεόμαστε με καλοήθεις ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα μας τραυματίζουν. Οπότε, όσο και αν μας φαίνεται δύσκολο, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σκληρή δουλειά που είναι να εντοπίζουμε την τοξικότητα, να αντιμετωπίζουμε την τοξικότητα, να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τα τραύματά μας, να μαθαίνουμε, να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να οξύνουμε την κρίση μας ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε και να διακρίνουμε τους ανθρώπους που μας πλησιάζουν ή τους ανθρώπους που πλησιάζουμε αν είναι καλοήθεις ή κακοήθεις άνθρωποι, να αποφασίζουμε συνειδητά να έχουμε βαθιές συνδέσεις με νόημα με καλοήθεις ανθρώπους. Δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν είναι εφικτό ένας άνθρωπος να είναι ευδαίμων, να είναι ουσιαστικά ευτυχισμένος χωρίς σκόπο. Είναι η εύκολη λύση. Μη δίνεις σημασία στον ένα, μη δίνεις σημασία στον άλλο. Αποσυνδέσου από εδώ, αποσυνδέσου από εκεί και όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Όταν αποσυνδυόμαστε από όσα μας δυσκολεύουν, καταλήγουμε να αποσυνδυόμαστε και από τον εαυτό μας και από τους άλλους ανθρώπους και να καταδικαζόμαστε σε μια σκληρή μοναξιά που σημαίνει δυστυχία. Γιατί στην ουσία η μοναχικότητα εμπεριέχει τη στενή αυθεντική σύνδεση με τον εαυτό μας και τα συναισθήματα μας. Ενώ η μοναξιά σημαίνει την πλήρη αποσύνδεση από τον εαυτό μας και τους άλλους, την πλήρη συναισθηματική αποξένωση και την πλήρη δυστυχία. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ ήταν το 71ο επεισόδιο του podcast με θέμα τη συναισθηματική αποσύνδεση ή αλλιώς detachment. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα συμπεριλάβω τόσο τα επεισόδια για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όσο και το βίντεο για τη συναισθηματική επαναρρύθμιση. Όσο και το επεισόδιο για το no contact. Θέλω την αγάπη μου σε όλους και εύχομαι να είμαστε βαθιά και ουσιαστικά συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας και με καλοήθεις ανθρώπους.